ότι υπήρξε μεγάλη ανησυχία όσο αφορά το κλείσιμο της εφορίας στην Κυπαρισσία. Ναι. Χθες λοιπόν που σας επισκέφτηκα, τα πράγματα άλλαξαν. Και γιατί άλλαξαν? Δεν έχει βγει ακόμη κανένας νόμος που θα κλείνει η εφορία. Δηλαδή, ξέρω είναι... πολύ καλά ότι ήρθατε, είχατε στενές επικοινωνίες και πιέσεις για να μην κλείσει η εφορία. Δεν είναι έτσι? Ναι, έχουν γίνει διαμαρτυρίες. Τώρα κατά πόσο θα τις λάβουν υπόψη τους δεν ξέρω, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει η εφορία, διότι εξυπηρετεί ένα μεγάλο κομμάτι του νομού, ίσως και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει η εφορία στην κατάσταση έτσι όπως είμαστε. Μάλιστα. Κυρία Κατσαργύρη, ναι. Εδώ το πρωί είχα ένα τηλεφώνημα από μία φίλη ακροάτρια, η οποία λοιπόν μου είπε και μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή δεν μπορούσα εγώ να δώσω καμία απάντηση, αυξήθηκαν κάποιες αντικειμενικές αξίες στην Τριφυλία? Όχι, δεν αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες όσον αφορά, γιατί άκουσα προηγουμένως που είπατε οι αντικειμενικές σχέσεις με Ράτσι, πράγματι έχουν σχέση. Πέρυσι υπήρχε λάθος, δεν είχε γίνει ενημέρωση από τους Δήμους της αντικειμενικής αξίας. Και ήδη από πέρυσι το 3, ο συντελεστής 3 να είναι 4, όπως είναι πραγματικό φέτος. Οι αντικειμενικές αξίες έχουν αλλάξει από το 2011. Μάλιστα. Ναι. Πέρυσι γιατί η κυρία πλήρωσε για το συγκεκριμένο 300 ευρώ αν θυμάμαι καλά και σήμερα της ήρθε να πληρώσει 500? Γιατί από το, ήταν ο συντελεστής 3%, ενώ τώρα, 3, τώρα είναι 4, όπως πραγματικά έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι στο 4, διότι η αντικειμενική αξία είναι πάνω από 500 ευρώ και είναι ο συντελεστής 4. Μέχρι 500 ευρώ είναι 3. Μες. Πέρυσι δηλαδή που της είχε γίνει, είχε έρθει 3, με συντελεστή 3, είχε γίνει λάθος. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να ενημερώσετε τον κόσμο για κάτι άλλο που αφορά την υπηρεσία σας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι να έρχονται να πληρώνουν προκειμένου να μαζέψουμε τα λεφτά τα οποία πρέπει να μαζέψουμε. Να μαζέψουμε, αλλά πρέπει να τα βρει ο κόσμος τα λεφτά, κύριε Κατσαργύρη. Τι να κάνουμε, πρέπει να. Πάντως, εγώ έχω πολύ καλές πληροφορίες ότι η υπηρεσία σας διευκολύνει, εάν μπορεί, με τον καλύτερο τρόπο τους οφειλέτες, ώστε όπως καλά όλοι γνωρίζουμε, κύριε Κατσαργύρη, δεν υπάρχει χρήμα σήμερα σε κάθε νοικοκυριό. Εντάξει, μέσα στο μέτρο του δυνατού, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και να κάνετε, να προσπαθείτε, γιατί ο κόσμος έχει έρθει σε απελπισία, βλέπετε τι γίνεται, έχουμε σε καθημερινή βάση αυτοκτονίες, και δεν μιλάμε για τους πολιτικούς, αυτοί άσοι τα έχουν φάει. Λοιπόν, μιλάμε για τον Κουσμάκη, το που έχει έρθει απόγνωση. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Έλληνας δεν λυγίζει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ. Yeah, yeah, yeah. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον Διευθυντή της Εφορίας στην Κυπαρισσία.